θα μάθουμε. Έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο, μου λένε, για τον υπουργό. Έβρε με τον υπουργό εδώ. Με τον υπουργό. Μάλιστα. Και εδώ και τον Γα και τα βαφτίσια. Πολύ γνωστός υπουργός. Πρωτοκλασσά το όνομα. Εδώ λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες από τα βαφτίσια. Και δίπλα να είναι τα μνήματα. Μάλιστα. Σε λίγο θα τα μάθουμε. Σε λίγο θα τα μάθουμε όλα. Πάμε πρώτα όμως να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα να μάθουμε ποιος υπουργός βάφτισε το γιο του σε ένα χωροταφείο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον καλό συνάδελφο Κυριάκο Θεοδωσίου. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Φίλιππε, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον ασυνήθιστη ήταν η επιλογή του σημείου για τη βάφτιση του γιου πασίγνωστου υπουργού, ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του επέλεξαν τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο νεκροταφείο Παπάγου για μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους. Να αποκαλύψουμε λοιπόν το όνομα του υπουργού. Ακριβώς, Φίλιππε, ο λόγος για τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και τη σύντροφό του Κωνσταντίνα Κιντώνη που επέλεξαν αυτή την τοποθεσία για τις χαρές τους. Ο μπαμπάς, μάλιστα, σύμφωνα με την Εσπρέσο, έκανε την εμφάνισή του στην εκκλησία με ένα κουτί γλυκά για τα κεράσματα, ενώ ο νεοφώτιστος έκανε την εμφάνισή του στην αγκαλιά της μαμάς. Η βάφτιση έγινε το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο και μάλλον θα γραφτεί στα χρονικά, Φίλιππε, αφού, όπως είπε και ο ιερέας του ναού, τέτοιο μυστήριο στο συγκεκριμένο χώρο πρώτη φορά τελείται. Να δούμε, παρακαλώ πολύ. Κύριε Λάκη, βοηθήστε με λίγο. Δεν ξέρω στο κοντρόλ, έχουν τις φωτογραφίες αυτές εδώ. Τις φωτογραφίες που έχουμε εδώ και τη χαιρετούρα που γίνεται από το κλειστό κύκλο των συγγενών. Εδώ λοιπόν είναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα μνήματα. Εδώ, τα καντήλια, εδώ βλέπετε το σταυρό από μνήμα. Είναι εδώ το σημείο λοιπόν που χαιρετάει, που χαιρετάνε οι λιγοστοί συγγενείς σε αυτό τον κλειστό κύκλο που έγινε η βάφτιση. Πώς το επέτρεψε η εκκλησία αυτό? Γιατί είναι παράνομο, κύριε? Βεβαίως, τι λέτε κύριε μου, τι λέτε κύριε Πελεκάνο? Βεβαίως. Τι απαγορεύεται σε μια εκκλησία να κάνει όσο βαφτίσια του, τι λέτε? Για τα μνήματα. Δεν έχει σχέση, κύριε μου, δεν έγινε στα μνήματα η βάφτιση. Δεν ακούτε το τι λέμε? Βεβαίως. Να είσαι προσεκτική σε αυτό το οποίο λέμε. Λέμε λοιπόν ότι η χαιρετούρα γινόταν έξω από το ναό εκεί που είναι τα μνήματα. Πού είναι το παράνομο? Είναι παράνομο να χαιρετάνε για ένα μυστήριο που τελέσει και μέσα σε εκκλησία? Σας παρακαλώ. Το νεκροταφείο, την εκκλησία εννοείται. Ξαναλέμε λοιπόν. Επιτρέπεται να γίνεται. Εννοείται και επιτρέπεται να γίνεται. Απλά μας δεν είναι ούτε παράνομο, ούτε παράτυπο. Το λέμε γιατί είναι παράξενο. Αυτό. Η είδηση, και αυτό το αναφέρουμε και να του ζει στο παιδί και στον υπουργό και στην υπουργίνα του, είναι το θέμα ότι είναι την παράξενη είδηση. Ως παράξενη είδηση το λέμε. Είναι κάτι το ασυνήθιστο. Κάτι το οποίο είπε και ο ιερέας του ναού. Να έχει το δικαίωμα καθένας, είναι εκκλησία, ορθόδοξη εκκλησία, χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία, απλώς είναι σε ένα χωροταφείο. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι αυτό, ότι έγιναν βαφτίσια σε ναό νεκροταφείο. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί και στα χωριά όμως, γιατί υπάρχουν εκκλησίες που όντως έχουν νεκροταφείο μέσα και αναγκαστικά γίνονται οι τελέσεις των μυστηρίων εκεί. Απλώς αυτό το οποίο λέγεται και είναι ότι έχουμε νέα ήθη και νέα έθιμο, ότι είναι πολύ περίεργο και όλα έγιναν βέβαια για έναν λόγο. Αυτό. Για να μην μαθευτεί προς τα έξω. Δεν είναι τάμα. Τα βαφτίσια. Ας πήγαινε κάπου αλλού. Κυριάκο, τι άλλο λέει το ρεπορτάζ? Και το όνομα αυτού, Φίλιππε Θωμάς. Να του ζεις το παιδάκι. Ναι, Θωμάς αυτήθηκε. Και βλέπουμε εδώ πέρα... Το να είναι. Μάλιστα. Και να πούμε εδώ, λοιπόν, ήταν εκεί, ήταν η γιαγιά, καμάρων των εγγονών της. Να πούμε ότι τα κλάματα του μικρού Θωμά, λέει, όταν ο παπάς τον έβαλε στην κολυμπήφρα, δεν χάλασαν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα, η οποία συνεχίστηκε στο σπίτι του ζεύγους, όπου το ζευγάρι παρέδεσε γεύμα στους προσκεκλημένους. Και να πούμε, Νονί ήταν φιλικό ζευγάρι που έτσι έχουν πολύ καλή σχέση μαζί τους και βαφτίσανε το παιδάκι. Να ρωτήσω απλώς, κάτι, κύριε Καμπούρη, πρώτη φορά γίνεται αυτό. Δεν το έχουμε ξανακούσει. Ναι, επιτρέπετε, κύριε Καμπούρη. Βεβαίως. Όταν το παιδάκι αυτό, γιατί όπως βλέπουμε τραβήθηκαν και φωτογραφίες. Γιατί μιλάμε και παιδάκια. Το τι θα πείτε. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, όλο αυτό το παιδάκι δει τις φωτογραφίες της βάφτισής του, δεν θα ρωτήσει, θα ζητήσει τον λόγο? Γιατί σε εκκλησία πήγε.
Ναι, σε τι εκκλησία. Όχι, στα μνήματα. Ναι. Μακρύ, αυτό δηλαδή. Δεν σκεφτήκαν αυτό το πράγμα οι γονείς. Ο κόσμος θα πήγαινε πιο από μονωμένο. Αυτό με ρωτάτε, ρωτήστε τους ίδιους. Τι με ρωτάτε εμένα, λες και είμαι εγώ. Εγώ είμαι υπουργός οικονομικών. Ο Χουλιαράκης, τι με ρωτάτε εμένα. Ρωτήστε τον ίδιο. Θα του πούνε ότι ήταν τάμα. Το θέμα εδώ είναι ότι είναι μια περίεργη βάφτιση. Πρωτοτυπία. Πρωτότυπη βάφτιση. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, το έχουμε ξανακούσει. Και γάμο, τι θα κάνει. Κάτι το οποίο ξαναλέμε, ομολόγησε και ο παπάς εκεί της Εκκλησίας Ενωρίας. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό, τι έγινε για να είναι μακριά τα διάκριτα βλέμματα. Τελικά δεν κατάφεραν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το αντίθετο έγινε. Ίσα πήρε μεγαλύτερη διάκριση το θέμα. Α, μπράβο. Μάλιστα. Εμείς σας ευχηθούμε το καλύτερο για το παιδάκι. Σίγουρα. Που βαπτίστηκε χριστιανό ορθόδοξο στην Εκκλησία να του ζήσει. Και καλό τύχο. Και να το δουν όπως επιθυμούν. Κυρία Κωνσταντοσίου, σε ευχαριστούμε πολύ.